Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Άλλη μια ωραία παρουσίαση σήμερα σε ένα ακόμη ξεχωριστό νησί των Σποράδων, την όμορφη Σκόπελο. Μαζί μας έχουμε σήμερα την κυρία Ευσταθίου να μας ξεναγήσει. Σύντομα κοντά σας. Κυρία Ευσταθίου, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, μια χαρά εσείς. Τι κάνει η Βρετανία? Η Βρετανία βρέχει σήμερα. Α. Εκεί ο καιρός πώς είναι, τι θερμοκρασίες έχουμε? Έχουμε πάρα πολύ καλές θερμοκρασίες. Έχουμε 28 βαθμούς σήμερα. Οπότε είμαστε σχεδόν εκεί, στη θερμοκρασία που θέλουμε για να ευχαριστιέται ο κόσμος στις διακοπές. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλά κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ έχει το αεράκι του θαλάσσιο. Πολύ ωραία. Κυρία Ευσταθίου, ποιο είναι το επίπεδο εμβολιασμού στο νησί και αν έχουμε κάποια κρούσματα αυτή τη στιγμή? Όχι, όχι, Σκόπελος δεν έχει καθόλου κρούσματα. Δεν έχει κρούσματα. Έχουμε φτάσει στο 60% περίπου για τους κατοίκους της Σκοπέλου. Ωραία. Που νομίζετε ότι είναι ένα ικανοποιητικό νούμερο? Όχι, αυτή τη στιγμή τώρα περιμένουμε και τα μονοδοσικά εμβόλια, γιατί εγώ θέλουμε για τους εργαζόμενους που θα έρθουν από την υπηρετική Ελλάδα για να δουλέψουν και θα εμβολιαστούν εδώ. Είμαστε στην αναμονή. Σήμερα επικοινώνησα με το Κέντρο Υγείας. Θα στείλουν τα μονοδοσικά για να είναι για αυτούς που θα έρχονται τώρα. Όλοι που θα έρθουν από την υπηρετική Ελλάδα για να δουλέψουν στον τουρισμό φέτος. Ωραία. Οπότε ελπίζουμε όλα θα πάνε καλά πολύ σύντομα. Νοσοκομιακά έχετε μονάδα υποστήριξης για το κομμάτι αυτό που μας προβληματίζει? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα κέντρο, το πρωτόκολλο εδώ είναι ότι όποιος νοσήσει, όταν βγει θετικός από COVID, πηγαίνει στο κέντρο υγείας που υπάρχει εδώ. Υπάρχει μια ειδική μονάδα που μένουν εκεί, απομονώνονται. Και η αγωγή είναι ότι αν φιλοτερέψει πρέπει να πάει στο mainland, στη Λάρισα, το νοσοκομείο που είναι αναφοράς για COVID. Το μεταφέρουμε εμείς και το πηγαίνουμε στην υπηρετική Ελλάδα. Ωραία. Οπότε με τα δεδομένα αυτά είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τουρισμό. Υπάρχουν κρατήσεις, κυρία Ευσταθίου? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κρατήσεις. Η αλήθεια είναι ότι αλλάζουμε τα δεδομένα, γιατί πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Τώρα με την εφαρμογή που έχει τώρα με το νόμο της Βρετανίας, από δική σας την πλευρά τώρα λέω, που κάθε τρεις εβδομάδες περιμένουμε να δούμε τι χρώμα θα είμαστε, μεταφέρονται και οι κρατήσεις. Δηλαδή τώρα εμείς ξεκινάμε με τους Βρετανούς, εάν δεν αλλάξει κάτι, 8 Ιουνίου είναι το πρώτο τσάρτερ που έρχεται από την Τούι στη Σκιάθο. Ωραία. Αναμένε. Ναι, ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα έχουμε και ένα καλό Σεπτέμβρη, γιατί βλέπω ότι ο Σεπτέμβριος είναι πάρα πολύ καλός σε σχέση με πέρυσι. Ναι, δεν μας προβληματίζει μόνο ο Σεπτέμβριος. Θέλουμε και Οκτώβριο και παράταση ίσως και Νοέμβριο, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ξενοδοχειακές μονάδες έχετε που σας υποστηρίζουν στο πικ της σεζόν, που υπάρχει η δύναμη του τουρισμού, ας πούμε τον Αύγουστο? Έχουμε. Δηλαδή, αν και μπαμ να γίνει, δηλαδή μια έκρηξη κρατήσεων, εμείς είμαστε έτοιμοι. Και φέτος τελικά θα ανοίξουν και όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι όλες ανοιχτές. Ενώ πέρυσι είχαμε και το φαινόμενο ότι ήταν 2-3 λόγω λήψεων κρατήσεων, που οι οποίες παραμείναν κλειστές. Τώρα όλα τα ξενοδοχεία είναι ανοιχτά και περιμένουμε. Υποθέτω ότι θα υπάρχουν και πολλές μονάδες που είναι οικογενειακές φυσικά. Ναι, ναι. Η Σκόπελος κατεξοχήν είναι και δεν είναι για οικογένειες. Ωραία. Ποιες χώρες επισκέπτονται το νησί και σε ποιους εσείς στοχεύετε? Η αλήθεια είναι ότι οι Σποράδες έχουν μια παράδοση το 60% να είναι από την Βρετανική αγορά. Δεύτερη αγορά δυναμική εδώ στις Σποράδες είναι η Σκανδιναβή. Έχουμε μια ροή Νορβηγών, Σουηδών, Δανών και τα τελευταία χρόνια και Φιλανδών. Ολλανδούς, οι οποίοι θα ξεκινήσουν και αυτοί λίγο πιο αργά φέτος από ό,τι φαίνεται. Ιταλούς και έχουμε και Βαλκάνιους, δηλαδή Σέρβους, Πολωνούς. Έχουμε 5 πτήσεις στη Σκιάθο από Ρουμανία. Τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει και αυτοί. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Συγκοινωνιακά, πώς εξυπηρετείτε το νησί και με ποια άλλα νησιά συνδέεστε? Εμείς συνδεόμαστε
με τη Αλόνισο, που είναι το επόμενο νησί από εμάς. Δηλαδή, συνήθως το δρομολόγιο να ξεκινάει από το Βόλο ή από τον Άγιο Κωνσταντίνο ή από το Μαντούδι που είναι η Εύβοια. Ξεκινάμε και έχει Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόνισο. Και έχουμε και σύνδεση και με Σκύρο κάποιες μέρες. Αυτή είναι η σύνδεση. Και βέβαια αναμένεται φέτος να υπάρχει και πλοίο από Θεσσαλονίκη, 3 φορές την εβδομάδα. Ωραία. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τη φετινή σεζόν? Οι προσδοκίες μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, πιστεύω θα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι εάν έχουμε το 40% των κρατήσεων του 2019. Ωραία. Οπότε ελπίζουμε ότι θα ανεβάσουμε κατά πολύ τον πήχη μάλλον. Τα τελευταία χρόνια ο τουριστικός ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Πιστεύετε ότι ο ήλιος και η θάλασσα αρκεί για να προσεγγίσετε επισκέπτες? Όχι, γιατί ήλιος και θάλασσα έχει και η Ισπανία και η Τουρκία. Όπως βλέπετε είναι οι δύο μεγάλοι μας ανταγωνιστές. Όχι, έχει ανεβεί το επίπεδο όμως του σέρβις στην Ελλάδα. Και νομίζω σε σχέση, ξέρω εγώ, με την Τουρκία, η Ελλάδα παρέχει και ασφάλεια. Αυτό πρέπει να το πουλάμε προς τα έξω. Η αλήθεια είναι. Όχι, έχουν ανέβουν οι υπηρεσίες, γίνονται αναβαθμίσεις, έχουν πέσει ευρωπαϊκά προγράμματα και οι υφιστάμενες μονάδες κάνουν ανακαινήσεις. Το σέρβις βελτιώνεται συνέχεια. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο αυτό πλέον. Ότι είναι το νησί. Βέβαια, έχουμε τα νησιά μας, το οποίο είναι, νομίζω, η Ελλάδα είναι μοναδική σε αυτό το κομμάτι. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Τουριστική περίοδο, ποια η διάρκεια της στο νησί και αν γίνονται μάλλον προσπάθειες για επιμήκυνση και με ποιους τρόπους? Κοιτάξτε να δείτε, κανονικά η σεζόν στις σποράδες ξεκινάει κάπου τέλος Απριλίου. Και συνήθως το πρώτο αεροπλάνο είναι των Ολλανδών. Ξεκινάμε την Ολλανδική αγορά. Και το τελευταίο είναι 15 Οκτωβρίου, τα τελευταία χρόνια. Κάνουμε προσπάθειες. Έχουμε ήδη ζητήσει να υπάρχει ενδοσποραδική συγκοινωνία με καράβι, γιατί Σκόπελος και Αλόνισος απομονώνεται αν δεν υπάρχει αυτό. Και νομίζω ότι είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει. Γιατί αν υπάρχει καλή συγκοινωνία, η προσβασιμότητα είναι το Α και το Ω. Οι κλιματολογικές συνθήκες τώρα τελευταία έχουν βελτιωθεί, δηλαδή είμαστε καλά. Δηλαδή συνήθως έχουμε και έναν πάρα πολύ καλό Οκτώβρη. Δηλαδή ο καιρός είναι καλός. Οπότε νομίζω το αν λύσουμε το θέμα της προσβασιμότητας, τα υπόλοιπα θα είναι καλά. Μας αρέσει να ακούμε αυτά τα πράγματα, διότι εμείς θα τα μεταφέρουμε φυσικά στους τηλεθεατές μας και πρέπει να είμαστε πολύ ενημερωμένοι, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη για να φύγει διακοπές. Όλοι κοιτάζουν σχεδόν τα ρολόγια τους. 14 μήνες είναι όλοι κάθονται στα σπίτια κλεισμένοι, οπότε θέλουμε κάποια στιγμή να ξεφεύγουμε από εδώ. Εμείς τους περιμένουμε, και εμείς περιμένουμε. Ωραία, σίγουρα. Πάντα, πάντα. Καινούργια μαγαζιά γίνονται παρόλα αυτά. Θα θέλω να τονίσω ότι υπάρχει μια φρεσκάδα στο νησί, καινούργιες επιχειρήσεις γίνονται, καινούργια μαγαζάκια. Αυτό είναι θετικό. Παρόλο ότι η κατάσταση με τον κορονοϊό δεν σταματήσανε, συνεχίζουν. Ωραία. Θεματικός τουρισμός είναι ένα νέο μοντέλο που προωθείται από μεγάλους tour operators. Έχετε κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση? Ναι, βέβαια. Εμείς ειδικά σαν Δήμος έχουμε κάνει ειδικό πρόγραμμα με οργανωμένα μονοπάτια για περιπατητικό τουρισμό. Έχουμε κάνει ειδικές διαδρομές για ποδηλατικό τουρισμό. Προσπαθούμε τώρα να κάνουμε μια κλίση να φτιάξουμε τους δρόμους για να είναι επισκέψιμα και τα μοναστήρια μας και οι εκκλησίες μας για εκκλησιαστικό τουρισμό. Θαλάσσιο τουρισμό, γιατί εμείς έχουμε καταδυτικό τουρισμό, γιατί έχουμε και ναυάγια στην περιοχή από ό,τι ξέρετε. Καταδύσεις, ποδηλασία, ορειβασία και ό,τι έχει σχέση με το θεματικό ναι, τουρισμό. Ναι, έχουμε δώσει μεγάλη βάση σε αυτό το κομμάτι. Το νησί χρειάζεται πράσινη ενέργεια. Έχετε κάνει κάποια μελέτη πάνω στο κομμάτι αυτό? Ναι, έχουν κάνει. Ο Δήμος προχωράει σε... προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε το θέμα με τις ανεμογεννήτριες, το οποίο είχε ξαναέρθει πάλι στο προσκήνιο πριν πολλά χρόνια και τώρα το ξαναφέραμε εμείς. Είναι κάτι που το κοιτάμε, ναι, σίγουρα το κοιτάμε. Ωραία. Νεολαία μένει στον τόπο που γεννήθηκε.
Υπάρχουν προοπτικές για τους νέους στο νησί? Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι νέοι και αυτοί που φεύγουν για σπουδές, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό επιστρέφει. Υπάρχουν προοπτικές. Εδώ η Σκόπελος έχει και πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις, οπότε υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση. Και μαγαζιά καινούργια κάνουν και πολύ με το θαλάσσιο τουρισμό, δηλαδή καγιάκ, κάποιοι νέοι εδώ από τη Σκόπελο έχουν κάνει το κομμάτι αυτό, να μην τα αστειοπλοϊκά, τη γαστρονομία, που γι' αυτό κάποιοι έχουν φύγει με πιο διευρυμένα μυαλά, έχουν επιστρέψει και κάνουν εστιατόρια. Έτσι, αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε πάντα τους νέους να είναι κοντά μας, διότι οι ιδέες τους και όλα αυτά πάντα θα βοηθήσουν στην εξέλιξη του τουρισμού και όλα αυτά. Πέστε μας 5 πανέμορφες παραλίες. Όλες είναι όμορφες. Να μην ρίξω κάποια. Λοιπόν, το Καστάνι είναι η γνωστή παραλία η οποία έκανε ένα μεγάλο κομμάτι, γυρίστηκε η ταινία «Μαμά Μία», που ήταν οι χορευτές, αν την έχετε δει, το musical. Το Γλιστέρι, ο Πάνορμος, η Μιλιά, ο Στάφυλλος, το Βελανιό, η Περιβολιού, η Αρμενόπετρα, τα Λιναράκια, δηλαδή ό,τι, το Λιμνονάρι, ό,τι και να σας πω. Μιλάμε για εξωτικές παραλίες, έτσι. Ναι. Έτσι. Κυρία Τσά. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες για τη συγκεκριμένη εκκλησία, στο Γιάννη του Καστρί που λέμε, που είναι πάνω στο βράχο, η οποία έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή μετά από την ταινία του «Μάμα Μία». Και υπάρχουν τουρίστες, να ξέρετε, Αυστραλούς και Αμερικανούς που έρχονται μόνο και μόνο για ένα διήμερο στη Σκόπελο για να επισκεφθούν την εκκλησία. Το «Μάμα Μία» μας άφησε εποχή, οπότε έχει αφήσει εποχή. Πολλοί κόσμος το ξέρει αυτό. Και νομίζω ότι στην Κροατία δεν έχει την ίδια επιτυχία το δεύτερο. Οπότε παραμένουμε πρώτοι εμείς. Μάλιστα. Ποια πιστεύετε είναι αυτά που κάνουν ξεχωριστό τον προορισμό του νησιού σας? Νομίζω ότι ξεχωριστό την κάνει η παράδοση, γιατί έχει παράδοση η Σκόπελος. Είναι το νησί το οποίο δεν θα σου προσφέρει μόνο τον ήλιο και τη θάλασσα. Έχει τις τέχνες, έχει δηλαδή καραβομαραγκό, έχει τα μαχαίρια, έχει πολλούς τεχνίτες με τον πυλό, έχει παράδοση στο ρεμπέτικο τραγούδι και είναι και φεστιβάλ κάνουμε. Είναι, η παράδοση νομίζω είναι κάτι που πρέπει να ξεχωρίσει η Σκόπελος για αυτό το κομμάτι. Τις εκκλησίες της, έχει 360 εκκλησίες, το χωριό, η χώρα μέσα είναι πανέμορφη, κρατάει το χαρακτήρα της. Φαντάζομαι. Ναι, θεωρώ ότι είναι τα βασικά, εκτός από όλα τα υπόλοιπα που πιθανόν να τα βρίσκουν και στα άλλα νησιά. Φαντάζομαι, υπέροχο νησί. Η Σκόπελος είναι ένα από τα νησιά των Βορείων Σποράδων. Έχει έκταση 96 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περίμετρος 67 χιλιόμετρα. Έχει δύο βουνά, τη Δέλφη 680 μέτρα υψόμετρο και το Παλούκι 565 μέτρα υψόμετρο. Ο πληθυσμός ανέρχεται στις 4.960 κατοίκους, διορθώστε με αν είμαι λάθος. Ναι, περίπου. Περίπου, ναι. Μπορεί να είμαστε και λίγο πιο πάνω τώρα. Είναι το νησί των μοναστηριών και εκκλησιών. Νομίζω ότι έχει 24 μοναστήρια. Ναι. Και 350 εκκλησίες. Πολύ ωραία. Η Σκόπελο είναι το πιο πράσινο νησί των Σποράδων. Κάτι άλλο, κυρία Ευσταθίου, έχετε να μου πείτε πάνω στο κομμάτι αυτό? Όχι, δηλαδή θέλουμε να καλύπτει ο τουρίστας κάθε χρόνο, ακόμα και οι τουρίστες οι οποίοι είναι οι repeaters που λέμε, οι επαναλαμβανόμενοι που έρχονται επειδή αγαπάνε το νησί, κάθε φορά ανακαλύπτουν και κάτι καινούριο. Έχουμε κάνει τόσα πολλά πράγματα καινούργια και πάνω στο θεματικό τουρισμό, το οποίο δεν θα αφήσει κανένα τουρίστα το οποίο να έχει μία μέρα ανεκμετάλλευτη. Θα έχει πάρα πολλά πράγματα να δει. Κάθε χρόνο ανοίγουμε και καινούργια πράγματα. Οπότε, τι θα λέγατε για τους τουρίστες? Είναι ένα νησί το οποίο προσφέρει τα πάντα και τους κάνει όλους welcome. Ακριβώς. Έχουμε και την γκάμα ηλικιών, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, από τον νέο ο οποίος θέλει να περάσει μια χαλαρή μέρα στην παραλία, θα τον μαγεύσει το βράδυ που θα πάει στα μπαράκια, έχει πολύ ωραία μπαράκια μέσα στο χωριό, με χαρακτήρα,
γιατί κρατάει μια παράδοση και μια ποιότητα. Και είναι αυτό που θέλω να τονίσουμε, ότι έχει ποιότητα η Σκόπελος. Έχει ποιότητα σε ό,τι κάνει. Και μέχρι τον πολύ ηλικιωμένο, ο οποίος θέλει να κάνει μια επίσκεψη για να δει την παράδοση, τα μοναστήρια, να δει τη χώρα, να φάει σε ένα πολύ ήσυχο ταβερνάκι, να ακούσει μουσική. Το ρεμπέτικο, σας λέω, παίζει πάρα πολύ στο νησί. Ωραία. Οπότε διασκεδάζει ο κόσμος. Υπάρχει διασκέδαση, υπάρχει νυχτερινή ζωή. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Ευσταθίου, χάρηκα πολύ που σας μίλησα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση που μας δώσατε για το νησί σας. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την προβολή της Σκοπέλου. Οπότε νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα για να κάνουμε update πάντα τους τηλεθεατές μας. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό ήταν ένα πανέμορφο νησί, καταπράσινο νησί, η Σκόπελος. Σας περιμένει να πάτε να το επισκεφτείτε. Από μένα και τους συνεργάτες μου, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.